Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε. Βρισκόμαστε στο 7ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στο στίχο 30. Όσοι έχουν το κείμενο μπορούν να το βρουν. Είμαστε δηλαδή, συνεχίζουμε τη μελέτη του λόγου του πρωτομάρτυρος Στεφάνου, που είπε κατά τη διάρκεια της δίκης του ενώπιον του αρχιερέως των Εβραίων και ενώπιον του Συνεδρίου, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι ο Στέφανος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ομιλούσε για τον Χριστό, ο οποίος Χριστός ήρθε στον κόσμο για να καταλύσει και να διαλύσει τις συνήθειες του Μωσαϊκού νόμου και να καταστρέψει την Ιερουσαλήμ και τον τόπο των Άγιων του Ναού, και ερώτησαν τον Στέφανο εάν όντως έτσι έχουν τα πράγματα. Και ο Άγιος Πρωτομάρτης Στέφανος άρχισε να ομιλεί σε αυτούς με μια μεγάλη έτσι αναφορά στην ιστορία του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη, μέχρι που φτάσαμε εδώ που ομιλεί για τον Μωυσή. Και είπαμε την περασμένη φορά το τι μεγάλη σημασία έχει αυτή όλη η προϊστορία των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι πέρασαν τη ζωή τους μέσα σε πολλές θλίψεις, σε πολλές δυσκολίες, σε πολλές αντιξότητες, όμως έμειναν πιστοί στον Θεό, ετήρησαν τον Λόγο του Θεού και απέδειξαν εις τον εαυτόν τους ότι αγάπησαν τον Θεό πάνω απ' όλα, και ο Θεός παρέμεινε και αυτός με τη συνέχεια πιστός τηρητής των υποσχέσεων απέναντί τους. Λοιπόν, βρισκόμαστε τώρα στο στίχο 30, στο σημείο αυτό της ζωής του Μωυσέως που έφυγε από την Αίγυπτο όταν τον ήλεξαν εκεί οι υπόλοιποι Εβραίοι, διότι πήγε να συμφιλιώσει δύο Εβραίους που εμάλωναν και του είπαν ότι μήπως και εσύ θέλεις να σκοτώσεις όπως σκότωσες ξέρεις και τον Αιγύπτιο. Και όταν τα άκουσε αυτό ο Μωυσής εφοβήθηκε και έφυγε και πήγε στην γη Μαδιάμ. Ήταν περίπου 40 ετών όταν έφυγε και πήγε στην γη Μαδιάμ. Λέει λοιπόν παρακάτω το κείμενο, στο στίχο 30. «Και πληρωθέν των ετών τεσσαράκοντα, όφθη αυτό εν τη ερήμο του όρου Σινά, άγγελος Κυρίου, εφλογή πυρός βάτου. Ο δε Μωυσής ειδών εθαύμασεν το όραμα. Και μετά 40 χρόνια εμφανίστηκε εις αυτόν εις την έρημο του όρου Σινά άγγελος Κυρίου σε πύρινη φλόγα μιας βάτου. Όταν είδε ο Μωυσής το φαινόμενο εξεπλάγει». Παρέμεινε δηλαδή ο Μωυσής εις τη γη Μαδιάμ άλλα 40 χρόνια. Ήταν 40 ετών και ακόμα 40 χρόνια στη γη Μαδιάμ, ήταν 80 ετών. Όταν δηλαδή ήρθε η ώρα κατά την οποία άρχισε να εκπληρώνεται το σχέδιο του Θεού που είχε για τον Μωυσή και για τον Ισραηλιτικό λαό, ο Μωυσής ήταν 80 ετών. Και σε αυτή την ηλικία των 80 ετών, ο Θεός τον έβαλε να πάει να μιλήσει στον Φαραώ και να βγάλει τους Εβραίους από τους Αιγυπτίους και τους οδηγήσει άλλα 40 χρόνια μέσα στην έρημο, μέχρι που έγινε 120 ετών. Και εκεί πέθανε χωρίς να μπει στην γη της Επαγγελίας. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος ότι έναν ωραίο λόγο λέει, βλέπεις πότε όφθης αυτόν ο άγγελος Κυρίου στον Μωυσή, όταν ήταν στην έρημο, όταν ήταν εξόριστος, όταν ήταν πλήρης ετών, όταν ήταν μέσω λαού αλλόφιλου, όταν ήταν ξένος και άγνωστος και όλα τα ανθρώπινα ήταν εναντίον του.
εκεί ακριβώς που όλα τα ανθρώπινα ήταν εναντίον του, αυτήν τη στιγμή, αυτήν την ώρα, αυτό το διάστημα, ο Θεός εμφανίστηκε στον Μωυσή και του ομίλησε με το γνωστό όραμα εκείνο που είδε ο Μωυσής στην βάτο, να καίεται αλλά να μην φλέγεται. Αυτό το σημείο, και όπως όλη η ζωή των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των ενεργειών του Θεού, ότι ο Θεός ουδέποτε εμποδίζεται από τις εξωτερικές συνθήκες. Δηλαδή δεν ούτε εμποδίζεται, ούτε ακόμα μπορούμε να πούμε ουσιαστικά βοηθιέται από τις συνθήκες που επικρατούν γύρω μας. Αλλά ο Θεός κάνει αυτό το οποίο θέλει ανεξάρτητα από τα εμπόδια. Και είναι γνωστό από την εμπειρία των πατέρων ότι όταν οι ανθρώπινες δυνάμεις και οι ανθρώπινες παρηγοριές δεν υπάρχουν, τότε έρχεται ο Θεός. Όταν πάβει η ανθρώπινη παρηγορία, επεμβαίνει η Θεία Σπλαχνία και δίνει την θεϊκή παρηγοριά και ο άνθρωπος ενδυναμώνεται και έχει πραγματικά γνώση του Θεού, πραγματική, εμπειρική, ώστε πλέον δεν αφιβάλλει σε τίποτα, αλλά προχωρεί με βάση την βεβαία αυτήν πίστη που κατέχει μετά από τις πολλές αυτές δοκιμασίες. Έτσι λοιπόν του εφανερώθηκε ο άγγελος του Κυρίου ευφλογή πυρός βάτου. Ήταν η βάτος η οποία εκέγετο, δηλαδή ήταν μέσα στο πυρ, αλλά δεν εκεγόταν, δεν εγινόταν στάχτη δηλαδή. Αυτή η βάτος προεικόνισε το μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού, του Χριστού, και εικονίζει την Θεοτόκον, η οποία εδέχθη τον Χριστόν μέσα της των Θεών, εδέχθη δηλαδή το πίθης θεότητος η Θεοτόκος μέσα της, αλλά δεν κατεφλέχθη. Γι' αυτό πολλές φορές ψάλλουμε εις ατροπάρι της Εκκλησίας και ονομάζουμε την Θεοτόκον βάτων, καιωμένη και μη κατακαιωμένη. Δηλαδή έβγαζε μεν φωτιά, αλλά δεν εκάηκε αυτή η βάτος. Συμβόλιζε πραγματικά την εσάρκωση του Θεού, της φωτιάς αυτής της θεότητας που η Παναγία μας έδωσε σάρκαν εις τον Θεόν και έγινε άνθρωπος τέλειος και έσωσε τον άνθρωπον. Ακόμα εδώ, σε αυτό το σημείο που μιλάει για τον Άγγελον Κυρίου, ξέρουμε από την προσεκτική μελέτη της τόσο της Καινής Διαθήκης όσο και της Παλαιάς Διαθήκης, ότι αυτός ο Άγγελος Κυρίου, ο οποίος εφανερώθηκε στον Μωυσή, δεν ήταν ένας άγγελος όπως οι υπόλοιποι άγγελοι που βλέπουμε εμείς ή που ας πούμε υπάρχουν στην ιστορία της Εκκλησίας, αλλά ήταν ο ίδιος ο Θεός, ήταν ο Χριστός ο οποίος εμφανίστηκε στον Μωυσή. Ονομάζεται Άγγελος Κυρίου όχι γιατί ήταν άγγελος, αλλά γιατί ήταν αγγελιαφόρος. Γι' αυτό τον ονομάζει και ο Ισαΐας Μεγάλης Βουλής Άγγελος, ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος, ο Χριστός, ο οποίος στην Παλαιά Διαθήκη εμφανιζόταν στους προφήτες, αυτός εμφανίστηκε στους προφήτες, άσαρκος μεν, αλλά ήταν ο Λόγος του Θεού. Και εάν έχει κάποιος απορία, μπορεί αμέσως στους 38 στίχων, δηλαδή 8 στίχους πιο κάτω, να δει ότι ομιλεί ο Στέφανος και λέει ότι αυτός εστίν ο εντιερήμο μετά του αγγέλου του λαλούντος αυτόν το όρι Σινά. Δηλαδή στο όρος του Σινά εμίλησε ο Άγγελος Κυρίου. Η Παλαιά Διαθήκη λέει ότι στον όρος Σινά εμίλησε ο Γιαχβέ, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο γνωστός με το όνομα αυτό Γιαχβέ ή Ιεχωβά, όπως λέγεται στην ελληνική. Μην νομίσετε ότι αυτό που λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά το σωστό όνομα του Θεού, διότι το όνομα Ιεχωβά ή Γιαχθέ κατά κρίβεια είναι το εβραϊκό όνομα του Κύριος, σημαίνει Κύριος στην εβραϊκή. Αυτό λοιπόν που μίλησε εις το Σινά στον Μωυσή ήταν ο Γιαχθέ, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός που ο Άγγελος Κυρίου που μιλά πάλι εις τον Μωυσή εις την βάτο ήταν ο ίδιος. Αυτός δεν είναι κανένας άλλος παρά από τον Χριστόν. Δηλαδή ο Χριστός είναι ο Γιαχβέ.
Και άρα λοιπόν ο Χριστός είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης που εμφανιζόταν. Έτσι λοιπόν αποδεικνύεται η θεότητα του Χριστού μέσα από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, και είναι ένα ισχυρό σημείο αυτό στις αντιρρήσεις των χιλιαστών που αρνούνται τη θεότητα του Χριστού και λένε ότι ο Χριστός δεν είναι τέλειος Θεός και ότι άλλος ήταν ο Θεός που ομίλησε στην Παλαιά Διαθήκη και άλλος ο Χριστός. Εδώ το κείμενο της Καινής Διαθήκης μας αποδεικνύει ότι δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Με την διαφορά μόνο ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Χριστός ή το άσαρκος ή δεν την Καινή Διαθήκη προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και έγινε σεσαρκωμένος. Όταν λοιπόν είδε ο Μωυσής αυτό το γεγονός της βάτου, της σκεωμένης βάτου, τότε εθαύμασε, διότι δεν ήταν κάτι φανταστικό, ούτε κάτι στον ύπνο του, αλλά ήταν κάτι το πραγματικό. Και έγινε φωνή Κυρίου, ομίλησε δηλαδή ο Κύριος προς Αυτόν και του είπε: «Εγώ, ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ». Δηλαδή ότι εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. «Έντρομος δε γενόμενος Μωυσής, ού και το όλμα κατανοήσε. Τρομαγμένος δε ο Μωυσής, δεν τολμούσε να κοιτάξει». Και τότε είπε σε αυτόν ο Κύριος. Βλέπετε ότι ενώ λέει ότι ένας άγγελος φανερώθηκε, αμέσως μετά λέει ότι ο Κύριος του ομίλησε και του είπε ότι εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Άρα λοιπόν ο άγγελος δεν είναι κανένας άλλος από τον Θεό, ο οποίος είναι ο ίδιος Θεός που είπαμε και προηγουμένως. Εδώ το σημείο αυτό είναι ένα βασικό σημείο, μιλήσαμε και άλλες φορές, αλλά καλά να το λέμε συχνά ώστε να το καταλάβουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν ο Θεός εμφανίστηκε στον Μωυσή, δεν άρχισε να του λέει διάφορα πράγματα, ας πούμε, χαρακτηριστικά της φύσεώς του. Δηλαδή να του πει ότι εγώ είμαι ο Θεός, ο Παντοδύναμος, ο Θεός ο οποίος έκαμα τον ουρανό και τη γη και τα άστρα και όλα αυτά τα πράγματα, ή να του εξηγεί διάφορες άλλες καταστάσεις. Δεν του λέει τίποτα από όλα αυτά, παρά μόνο χαρακτηρίζει τον εαυτόν του ο Θεός σαν «εγώ είμαι ο Θεός των πατέρων σου, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ». Ακούμε δε πολύ συχνά στην Εκκλησία αυτή τη γνωστή ευχή που τη ξέρουν όλοι και τα μικρά παιδιά: «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς». Και γενικά όλη αυτή την επίκληση των πατέρων. Στην Εκκλησία μας, στην πνευματική ζωή, αυτή η εμφάνιση του Θεού είναι εμφάνιση εμπειρική, είναι μία εμπειρία. Είναι μία εμπειρία η οποία βασίζεται στον άνθρωπο, στην καρδία του ανθρώπου γίνεται, επιτελείται η εμπειρία αυτή, αλλά έχει μία συνέχεια. Και αυτή η συνέχεια είναι η συνέχεια της εμπειρίας όλων των Αγίων από του πρώτου ανθρώπου, από τον Αδάμ μέχρι σήμερα. Δηλαδή εδώ ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ δεν είναι κανένας άλλος από τον ίδιο Θεό, του Αποστόλου Πέτρου και Παύλου, των μαρτύρων, των πατέρων, των οσίων, των Αγίων. Ο ίδιος Θεός, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, έπλασε τον κόσμο εκ του μηδενός, ο ίδιος Θεός, ο οποίος ενετήλατο και χτίσησαν τα πάντα, έχτισαν τον κόσμο ολόκληρο, τη δημιουργία, τα σύμπαντα, τα συνέχεια σύμπαντα μέσα στην σοφία και την πρόνοια του, αυτός ο Θεός είναι ο οποίος βρίσκεται στην Εκκλησία, αυτός ο Θεός τον οποίο εμείς γνωρίζουμε ως Ιησούν Χριστόν, ιστορικών πρόσωπων σε σαρκωμένων Θεών, αυτός ο Θεός ο οποίος καθημερινά δίδει σε εμάς το σώμα του και το αίμα του εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και είναι για μας μεγάλη παρηγορία και μεγάλη ευθύνη για το ότι ενώ ο Θεός αυτός πρώτης ελεύσεως της Χάριτος, πρώτου Παναγίου Πνεύματος, πρώτης ιδρύσεως της Εκκλησίας εμφανιζόταν μέσα σε φλόγα πυρός και έντρομοι οι άνθρωποι και έμφοβοι δεν μπορούσαν να κοινωνήσουν με τον Θεό,
μετά την έλευση του Χριστού, με την ίδρυση της Εκκλησίας πλέον έχουμε την ελευθερία αυτήν να λάβουμε μέσα μας τον Θεόν στο σώμα αυτό και το αίμα Του που δίδεται κάθε μέρα στην Εκκλησία. Για να καταλάβει κανείς αυτό το πράγμα, οπωσδήποτε δεν αρκεί μια διανοητική προσπάθεια. Είναι πράγματι ένα μυστήριο, όχι μόνο αυτό το μυστήριο της ευχαριστίας, αλλά κάθε λόγο του Θεού. Και καταλαβαίνω κι εγώ ότι αυτοί οι λόγοι εδώ που διαβάζουμε, που είναι τόσο φοβεροί λόγοι και έχουν τέτοιο βάθος ασύλληπτον, που έστω και λίγο εάν ο άνθρωπος το δει σωστά συγκλονίζεται ολόκληρος, όμως εντούτοις επειδή είμεθα άνθρωποι που η καρδιά μας είναι καλυμμένη από το κάλυμα των παθών και τα μάτια της ψυχής μας είναι κλειστά, διότι ευρισκόμαστε σε ένα πνευματικό σκότος, γι' αυτό διαβάζουμε τον λόγο της γραφής και συνήθως δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Μπορεί μεν να καταλαβαίνουμε τι λέει, να καταλαβαίνουμε τις λέξεις, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τη δύναμη του λόγου αυτού. Λέει κάποτε στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου ότι κάποτε πήγαν κάποιοι μοναχοί και ρώτησαν τον Μέγα Αντώνιο για ένα λόγο του Μωυσέως, να τους ερμηνεύσει τον λόγο του Μωυσέως. Και ο Μέγας Αντώνιος δεν ήξερε και είπε: περιμένετε λίγο να προσευχηθώ να μου αποκαλύψει ο Θεός την ερμηνεία του λόγου, να σας την πω. Και έφυγε, λέει, από τη συνάθρηση των πατέρων και πήγε πιο βαθιά στην έρημο και εγονάτισε εκεί να προσευχηθεί να του αποκαλύψει ο Θεός τον λόγο. Τον ακολούθησε πίσω κρυφά ο Αββάς Αμμονάς, ένας άλλος μέγας γέροντας ονόματι Αμμονάς, και κρύφτηκε και περίμενε τι θα κάνει ο Αντώνιος. Όταν προχώρησε, λέει ο Μέγας Αντώνιος, εσήκωσε τα χέρια του στον ουρανό και είπε: ο Θεός απόστειλό μου τον Μωυσή να μου διδάξει τον λόγο τούτον. Δηλαδή, Θεέ μου, σε παρακαλώ, στείλε μου τον προφήτη Μωυσή να μου ερμηνεύσει τον λόγο αυτόν. Και πράγματι ερμήνευσε ο Θεός τον λόγο στον Μέγα Αντώνιο. Και επέστρεψε ο Αββάς Αμμονάς και είπε το εξής, ότι τα μεν λόγια άκουσα που είπε ο Θεός στον Αντώνιον, αλλά την δύναμη των λόγων αυτών δεν μπόρεσα να την καταλάβω. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι ο λόγος που διαβάζουμε και είναι ένας ξέρον λόγος, ότι εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισάκ και του Ιακώβ. Και τι έγινε? Δεν λέει πολλά πράγματα σε μας. Αλλά η δύναμη σε αυτού του λόγου είναι τεράστια. Αλλά αποκαλύπτεται ο λόγος στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι έτοιμοι να δεχθούν την δύναμη του λόγου της γραφής. Θυμίστε ότι ο Χριστός, όταν επορεύεται μετά την Ανάσταση εις τους Εμμαούς, συνήντησε τους μαθητές του και όταν τους επέβαλε μερικές ερωτήσεις, αυτοί δεν τον κατάλαβαν, για το ότι οι προφήτες προφήτευσαν για αυτά τα πράγματα της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως, τότε λέει τους ονείδησε στην αρχή για τη σκληροκαρδία τους και μετά δίνηξεν αυτόν τον νου του συνιένετας γραφάς. Δηλαδή, άνοιξεν τον νου τους ώστε να καταλαβαίνουν τη δύναμη των λόγων της γραφής. Είναι πράγματι ένα χάρισμα αυτό. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε προσευχή πριν να μελετούμε τον λόγο του Θεού. Η Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο, δεν είναι ένα διήγημα, ούτε ένα, ξέρω εγώ, κείμενο ή οδήποτε που μπορούμε να το αρπάξουμε ανά πάσα στιγμή και αρχίσουμε να το διαβάζουμε και αφού το διαβάζουμε, ξέρω εγώ, άρα κάπνουμε κάτι. Δεν είναι έτσι. Χρειάζεται πολύ προσευχή και πολύ πνευματική προετοιμασία να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο. Μπορώ να πω ότι δεν είναι εύκολο έργο το να διαβάζει ο άνθρωπος το Ευαγγέλιο. Ούτε είναι έργο ανά πάσα στιγμή να το κάνουμε. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή, διότι πρέπει να καταλάβουμε τον λόγο αυτόν, τη δύναμη του λόγου αυτού. Έτσι λοιπόν αυτή η δύναμη είναι και σε αυτόν τον λόγο του Θεού εις τον Μωυσή που αποκαλύφθηκε σαν ο Θεός των πατέρων του. Είναι λοιπόν ο ίδιος Θεός που και εμείς σήμερα έχουμε. Αυτήν την εμπειρία δηλαδή την οποία είχε ο Μωυσής, αυτήν την εμπειρία που είχε ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ,
είναι η εμπειρία που έχουν οι Άγιοι μέχρι σήμερα, χωρίς ουδεμία διαφορά. Εφοβήθηκε λοιπόν ο Μωυσής και δεν τολμούσε να κοιτάξει εις το όραμα αυτό και στη φωνή αυτή που το μίλησε ο άγγελος, ο οποίος ήταν ο Θεός. Είπε δε σε αυτόν ο Κύριος: «Λύσον το υπόδημα των ποδό σου, ο γαρτόπος εννοέστηκας γη αγία εστίν». Του είπε λοιπόν ο Κύριος: «Βγάλε τα υποδήματα από τα πόδια σου, διότι ο τόπος που στέκεσαι είναι γη αγία». Είναι μια απέτηση στην οποία ο Θεός ζήτησε από τον Μωυσή να βγάλει τα παπούτσια του, διότι ο τόπος που ήταν εκεί στέκεται ήταν άγιος τόπος. Μέχρι σήμερα στη Μονή του Σινά, εάν πάτε ή όσοι έχετε πάει, θα δείτε ότι αυτό το φυτό της Βάτου εδώ και 3.000 χρόνια υπάρχει μέχρι σήμερα. Υπάρχει η ίδια η Βάτος που ήταν τότε που ήταν ο Μωυσής, δίπλα από το πηγάδι, το οποίο υπάρχει και αυτό μέχρι σήμερα. Η Βάτος αυτή κατά θαυματουργικών τρόπων είναι ζωντανό φυτό, δηλαδή έχει φύλλα, πράσινα, τα οποία είναι κανονικό δέντρο, δηλαδή που έχει ηλικία 3.000 χρόνων. Η ρίτσα της Βάτου είναι μέσα στο ιερό βήμα του ναού και ο χώρος εκεί για να μπει κάποιος να προσκυνήσει μέχρι σήμερα βγάζει τα παπούτσια του. Η ανάμνηση είναι του γεγονότος της απαιτήσεως του Θεού. Ξέρετε ακόμα ότι και οι μουσουλμάνοι όταν μπαίνουν στο τέμενος βγάζουν τα παπούτσια τους. Οι μουσουλμάνοι το πήραν αυτό το στοιχείο από την Παλαιά Διαθήκη. Διότι ξέρετε ότι ο μουσουλμανισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κακή σαλάτα εβραϊκών και χριστιανικών στοιχείων και κάμπος της βλακείας του Μωάμεθ, η οποία ήταν, ας πούμε, σύμφωνα με τα πάθη του και τις σαρκικές του, ας πούμε, τάσεις. Είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να πει κανείς, γιατί εμείς σήμερα δεν βγάζουμε τα παπούτσια μας όταν μπαίνουμε σε ένα ναό? Διότι ακριβώς καταργήθηκε αυτές όλες οι διατυπώσεις του Μωσαϊκού νόμου. Όμως οι πατέρες είδαν πέραν από τον τύπο των εξωτερικών του να βγάλεις τα παπούτσια σου. Είδαν ότι αυτή η απέτηση του Θεού ήταν αυτό που λέμε κάθε φορά στην Θεία Λειτουργία, ότι όταν ψάλλουμε το χειρουμικό ύμνο και είναι έτοιμα να κάνουμε τη μεγάλη είσοδο για να αρχίσει η θυσία και η Αγία Αναφορά και η τέλεση του μυστήριου της μεταβολής του άρτου και του κρασού σε σώμα και αίμα Χριστού, λέμε ότι απάσαν νυν βιωτικήν αποθώμεθα μέρημναν. Δηλαδή τώρα να αφήσουμε να ξεφορτωθούμε κάθε βιωτική μέρημνα. Κάθε δεσμός δηλαδή με την ύλη, κάθε δεσμός με την αμαρτία, με τα πάθη, αυτό είναι ο δεσμός κατά αλληγορικών τρόπων των υποδημάτων αυτών. Έτσι λοιπόν σε εμάς τους χριστιανούς στην περίοδο της χάριτος του Θεού του Αγίου Πνεύματος καλούμαστε όταν μπαίνουμε εις τον ναό, όταν πηγαίνουμε να παρασταθούμε εις προσευχή, να έχουμε καταρχάς συνείδηση ότι εκείνη την ώρα ο χώρος και ο χρόνος της προσευχής είναι χρόνος άγιος και κατεξοχήν σοβαρός χρόνος, και εκείνη την ώρα πρέπει να λύσουμε το υπόδημα των ποδών μας. Δηλαδή πρέπει να λύσουμε από πάνω μας κάθε σύνδεσμο αδικίας, κάθε δεσμό αμαρτίας, κάθε δεσμό πάθους, να αποβάλουμε όλα αυτά τα πράγματα ώστε να σταθούμε ενώπιον του Θεού ανυπόδητοι, ελεύθεροι δηλαδή από αυτά τα δεσμά, και να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε με τον Θεό, τον Άγιο Θεό, ο οποίος για να έρθει μέσα στην καρδία μας πρέπει οπωσδήποτε να μάθουμε αυτό το μυστικό της ελευθερίας και το μυστικό της ανοίξεως της καρδιάς του, να ανοίξει η καρδιά μας να μπει μέσα ο Θεός. Έτσι λοιπόν αυτή η εντολή του Θεού: «Λύσον το υπόδημα των ποδών σου, διότι ο τόπος στον οποίο στέκεις είναι γη αγία», εφαρμόζεται σε εμάς με την προτροπή να αφήσουμε κάθε δεσμό αμαρτίας και κάθε βιωτική μέρημνα. Και προχωρεί λοιπόν ο Θεός με τη μορφή του Αγγέλου να ομιλήσει στον Μωυσή ως εξής:
ειδών είδων την κάκωση του λαού μου του εν Αιγύπτω και του στεναγμού αυτών ήκουσα και κατέβην εξελέστε αυτούς και νυν δεύρω αποστελώσει εις Αίγυπτον. Του είπε λοιπόν ο Θεός, είδα ασφαλώς τα βάσανα του λαού μου που είναι στην Αίγυπτον και άκουσα το στεναγμό τους και κατέβηκα να τους σώσουν. Τώρα λοιπόν έλα, θα σε στείλω στην Αίγυπτον. Εάν θυμηθούμε προηγουμένως την ιστορία, θα δούμε ότι αυτή όλη η κατάσταση έγινε όταν πήγαν οι Ισραηλίτες εις την Αίγυπτο με τον Ιωσήφ και τον Ιακώβ. Έμειναν στην Αίγυπτο και ταλαιπωρήθηκαν 400 χρόνια. Μετά από 400 χρόνια έρχεται ο Θεός να πει ότι είδα την κακοποίηση του λαού μου και άκουσα τους στεναγμούς τους και τώρα ήθελα να τους ελευθερώσω και έλα εσύ που είσαι 80 χρονών άνθρωπος, γέρος, καταδιωγμένος, εξόριστος, καταφρονημένος, χωρίς καμία ανθρώπινη συμμαχία και ξέρετε δεν έφτανε τα άλλα κακά του Μωυσή, ήταν και τραυλός. Ήταν τραυλός ο Μωυσής, ήταν βραδίγλωσσος, δεν μπορούσε να μιλήσει καλά και είχε και αυτό το φυσικό ελάττωμα δηλαδή. Και παρόλα τα αυτά ο Θεός τον εστράτευσε να πάει στην Αίγυπτο να μιλήσει στο Φαραώ. Φαίνεται λοιπόν αυτή η μεγάλη υπομονή του Θεού, όπως είπαμε και την περασμένη φορά, ότι ο Θεός δεν βιάζεται, ούτε ο Θεός ανησυχεί, ούτε ο Θεός αγωνιά, ούτε φοβάται. Αλλά τα έργα του Θεού γίνονται τέλεια και γίνονται στην ώρα τους. Γι' αυτό από μας ο Θεός απαιτεί την υπομονή. Βλέπετε τι είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, «Εν τη υπομονή ημών χτίσαστε τας ψυχάς ημών». Δηλαδή με την υπομονή σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας, τη σωτηρία σας στη Βασιλεία του Θεού. Είναι μεγάλη υπόθεση η υπομονή, διότι η υπομονή στηρίζεται στην πίστη. Αν ο άνθρωπος πιστεύει στον Θεό, τότε έχει μεγάλη υπομονή. Αν είναι ανυπόμονος, σημαίνει έχει μικρή πίστη, ολιγοπιστία. Λοιπόν, εμφανίζεται ο Θεός μετά από 400 χρόνια και λέει κανένας καλά, δεν μπορούσε να τους σώσει τους Εβραίους τους καημένους σε 40 χρόνια, σε 20 χρόνια, σε 50 χρόνια, σε 100 χρόνια. Τι τους άφησε τους ανθρώπους εκεί 400 χρόνια. Γιατί τους άφησε 400 χρόνια να βασανίζονται, να ταλαιπωρούνται, να απιστούν τροποντινά εάν ο Θεός θα τους σώσει. Διότι σκεφτείτε δηλαδή μια υπόσχεση του Θεού που εκπληρώνεται μετά από 400 ολόκληρα χρόνια. Ποιος μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα εκπληρωθεί αυτή η υπόσχεση. Και όμως όλες οι υποσχέσεις του Θεού εκπληρώθηκαν. Υποσχέθηκε για την έλευση του Χριστού. Υποσχόταν 2.000 χρόνια πριν ομιλούσε για την έλευση του Χριστού. Πέρασαν 2.000 χρόνια και ήρθε ο Χριστός. Μας υποσχέθηκε και για μια άλλη έλευση, τη δεύτερη έλευση του Χριστού, την παρουσία του Χριστού. Πέρασαν 1994 χρόνια μέχρι σήμερα από τότε που ήρθε ο Χριστός και παραμένει αυτή η υπόσχεσή του. Όλα όσα υποσχέθηκε ο Θεός εκπληρώθηκαν, μόνο αυτό έμεινε ανεκπλήρωτο, αλλά αφού όλα εκπληρώθηκαν και αφού όλα πέρασε μέσα από τον πολύ χρόνο και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τότε είμαστε σίγουροι ότι οπωσδήποτε θα εκπληρωθεί και αυτό το γεγονός της ελεύσεως του Χριστού τη δεύτερη φορά, όπου βέβαια τα πάντα θα αλλαγούν και θα παρέλθουν όλα όσα σήμερα συγκροτούν τον σημερινό κόσμο και θα γίνει ασφαλώς και η Ανάσταση των νεκρών. Άκουσε λοιπόν ο Θεός τους στεναγμούς τους. Βλέπετε ότι τίποτα δεν πάει χαμένον, απολύτως τίποτα. Και ένας στεναγμός που κάνει ο άνθρωπος και ένας παραμικρός στεναγμός, ο Θεός τον ακούει και ο Θεός τον κρατά και κάθε προσευχή, κάθε λέξη, κάθε η ανδήποτε κίνηση κάνει ο άνθρωπος
που πάει προς τον Θεό, ο Θεός την κρατά και την δέχεται, αλλά θα την ενεργοποιήσει όταν έρθει η ώρα εκείνη. Αυτό όσον αφορά τον Θεό, αλλά είχε και ένα άλλο νόημα αυτό όσον αφορά τις δικές μας σχέσεις ο ένας με τον άλλο. Θυμάμαι που έλεγε ο Άγιος, ο αείμνηστος γέροντας, ο Πορφύριος, ότι προσέχετε, έλεγε, να μην γονκίζετε κατά των άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, ένας σου έκαμε έναν κακό, μην γονκίσεις εναντίον του, διότι αυτός ο γονκισμός που κάνεις εναντίον του άλλου ανθρώπου είναι μία τρόπον δεινά, πώς να πούμε έτσι, ας το πούμε, μία κακή ενέργεια που εκπέμπεις εις τον άλλον άνθρωπο και του κάνεις και εκείνου κακό, διότι κατά ένα μυστικό τρόπο η ψυχή του πληροφορείται αυτήν τη δυσφορία σου εναντίον του και γίνεται και αυτός κλειστός και αρνητικός απέραντί σου, αλλά μπορεί να πάθει κακό ο άλλος άνθρωπος. Αυτό που λένε σήμερα ο κόσμος, ότι ξέρω εγώ με μάτιασε και τέτοια πράγματα, που βέβαια είναι παρατραβηγμένα κατά έναν αφελή λαϊκό τρόπο, όμως η ρίζα των πραγμάτων αυτών είναι πραγματική, διότι η κακή διάθεση που έχουμε για έναν άλλον άνθρωπο επιδρά πάνω του. Και όταν ας πούμε μέσα μας γονκίζομαι για τον άλλον και στενάζομαι για τον άλλον, επιδρά πάνω του. Κακώς εμείς γονκίζομαι για τον άλλον άνθρωπο, αλλά και αυτός ο οποίος γίνεται αιτία εμείς να γονκίσουμε, οπωσδήποτε και αυτός είναι αίτιος ευθύνης και βαραίνει την ψυχή του. Και όπως όταν κάνουμε μια προσευχή για τον άλλον άνθρωπο, προπορεύεται η προσευχή μας και μαλακώνει την ψυχή του και γίνεται δεχτικότερος ο άλλος, έτσι και όταν γονκίζουμε μέσα μας για τον άλλον, τότε προπορεύεται αυτός ο γονκισμός και σκληραίνει την ψυχή του, και από αυτό το σημείο γίνονται οι πόλεμοι και οι μάχες και οι έρηδες μεταξύ μας. Γιατί και οι δύο εμείς, οι δύο δηλαδή παρατάξεις, οι δύο άνθρωποι είναι αρνητικοί. Εκπέμπουν, ας το πούμε, αρνητικά κύματα ένας στον άλλο. Εάν θέλουμε να είμαστε συμφιλειωμένοι με τους ανθρώπους και να πορευόμαστε εν ειρήνη τη ζωή μας, πρέπει τουλάχιστον αυτό που εξαρτάται από εμάς, τη δική μας πλευρά, δηλαδή τον έναν πόλο που εκπέμπει κύματα, να τον κάνουμε θετικό, να τον κάνουμε πόλο, πώς να πούμε, μπομπόν που εκπέμπει θετικά πράγματα. Η προσευχή, εάν προσευχηθούμε για τον άλλον πριν το συναντήσουμε, εάν προσευχηθούμε πριν το μιλήσουμε, εάν προσευχηθούμε πριν το μαλώσουμε, τότε θα δούμε πόσο διαφορετικά θα δεχθεί το λόγο μας και πόσο θα αλλάξει και η δική μας κατάσταση απέναντί του. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Γι' αυτό έλεγαν και οι παλιοί μια παροιμία, δεν ξέρω, νομίζω ότι λένε και στην Κύπρο, ότι μονός καυγάς δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν δύο άνθρωποι καυγαδίζουν, δεν φταίει ο ένας μόνον. Δεν φταίει ο ένας, δεν πάντα και δυο. Για να γίνει καυγά, σημαίνει ότι μπορεί να μην είπες τίποτα, μπορεί να μην εξωτερικά να προκάλεσες, αλλά μέσα σου αυτή η αρνητική διάθεση που υπάρχει επέδρασε πάνω στον άλλο και του δημιούργησε αυτήν την κατάσταση. Χρειάζεται πολύ προσοχή σε αυτό και να ξέρουμε ότι καμία κίνηση της ψυχής μας δεν είναι κρυπτή απέναντι στον Θεό και καμιά προσευχή δεν χάνεται. Εάν ούτε ένα ποτήριο ψυχρούιδατος που θα δώσουμε στον άλλον άνθρωπο δεν χάνεται, πόσο μάλλον μια προσευχή. Έτσι, όταν προσευχόμαστε για άλλα πρόσωπα και περνούν χρόνια και περνά καιρός πολλής και δεν φαίνεται κανένα αποτέλεσμα, δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Να ξέρουμε ότι αυτή η προσευχή μαζεύεται. Μαζεύεται, αποθηκεύεται τρόπον δεινά εις τα χέρια του Θεού. Και ο Θεός, που είναι πανάγαθος Πατέρας όλων μας, περιμένει να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ώστε να διοχετεύσει τη δική μας προσευχή με το Πνεύμα του Άγιον εις την ψυχή του άλλου ανθρώπου. Αλλά αυτό θα γίνει όταν ο άλλος είναι έτοιμος, όχι όταν εμείς θέλουμε. Είδαμε πραγματικά στη ζωή μας, όλοι μας, και εγώ στη ζωή μου και άλλοι, που προσευχηθήκαμε για ανθρώπους πριν 15 χρόνια, 18 χρόνια. Και ενώ φαινόντουσα όλα να πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, μετά από 15, 18, 20 χρόνια επέστρεψαν οι άνθρωποι αυτοί πίσω και ήρθαν στο σημείο το οποίο έπρεπε να έρθουν.
Και είναι, πώς να πούμε, έτσι μεγάλου θαυμασμού άξιον αυτό το γεγονός της προσευχής. Μπορώ να πω ότι ουδέποτε είδαμε προσευχή που δεν έφερε αποτέλεσμα. Όταν πρωτοπήγα στο Άγιον Όρος το 1976, έγινε σε κάποια γνωστή μου οικογένεια ένας διχασμός. Κάποια γυναίκα εγκατέλειψε τον σύζυγό της και γνωστοί μας άνθρωποι, η κοπέλα της εκκλησίας αυτή και το παιδί άνθρωπος της εκκλησίας, ευλαβής οικογένεια με όλα αυτά τα στοιχεία που αποτελούν, ας πούμε, μια χριστιανική οικογένεια, αλλά για άγνωστους σε εμάς τότε λόγους η κοπέλα εγκατέλειψε τον άντρα της και πήγε με κάποιον άλλον άνθρωπο. Εμείς το ακούσαμε στο Άγιον Όρος, μας το έγραψαν, λυπηθήκαμε και κάθε μέρα στην Θεία Λειτουργία προσευχόμαστε για αυτήν την κοπέλα, η οποία δεν έφτανε μόνο που έφυγε από το σύζυγό της, ενώ ήταν κοπέλα της Εκκλησίας, μετά αρνήθηκε τον Χριστό, αρνήθηκε την Εκκλησία, έκανε μια άσωτη ζωή, αυτός που είχε μαζί της την εγκατέλειψε, αυτή μετά έγινε, δηλαδή, ας πούμε, μια πολύ ταλέπορη κοπέλα και δυστυχισμένη. Πέρασαν χρόνια και κάθε μέρα ο γέροντας είχε γραμμένο το όνομά της στη Θεία Λειτουργία και το βλέπαμε και εμείς, αφού εμείς τελούσαμε τη λειτουργία, βλέπαμε το όνομα της κοπέλας αυτής. Πέρασαν χρόνια, πολλά. Και εγώ έλεγα ότι όλους όσους κάναμε προσευχή, όλοι ένας ήρθαν πίσω. Μόνο αυτή δεν έρχεται. Δεν ήρθε. Πέρασαν τόσα πολλά χρόνια. Και πριν λίγον καιρό, χωρίς ούτε καν να τη θυμάμαι κατά πρόσωπο, ούτε αυτή να με θυμάται βέβαια, διότι όταν εγώ έφυγα ήμουν παιδί, ήμουν 18 χρονών, και ούτε με είδε ξανά σαν μοναχό, ούτε εγώ την ξαναείδα από τότε. Εγώ τη θυμόμουν μια κοπέλα σεμνή, με κάτι μεγάλα μαλλιά του κατηχητικού, ας πούμε, κάπως έτσι που ντύνονται σεμνά, και όταν ήρθε αγνώριστη, ας πούμε, ήταν σαν Συρίο. Και όταν ήρθε στο μοναστήρι μετανοημένη να εξομολογηθεί σε μένα που υποτίθεται ήμουν άγνωστος, άκουσα όλη την ιστορία που ήξερα μετά από το 1976 μέχρι σήμερα, πόσα χρόνια έχει, και εθαύμασα την πρόνοια του Θεού. Λέω, ο Θεός όχι μόνο μπορούσα πέκα πολλού να εξομολογηθεί, εγώ μην ξέρω τίποτα, αλλά έφερε τον άνθρωπο αυτό σε μένα που εγώ λόγω της εντολής του γέροντα την μνημονεύαμε μέχρι σήμερα, για να δείξει ότι οι προσευχές τον τόσο χρόνο δεν χάθηκαν, αλλά καρποφόρησαν μετά από 25 χρόνια, όταν όλα διαλύθηκαν. Και όταν ας πούμε είχα βρει τον σύζυγό της πριν λίγο, τι γίνεται η σύζυγό σου, λέω, ξαφανίστηκε. Ούτε υπάρχει ούτε μία πιθανότητα να αλλάξουν τα πράγματα. Τέλειωσαν όλα. Όταν όλα τέλειωσαν, τότε ο Θεός έκαμε τη δουλειά του. Διότι έτσι ενεργεί ο Θεός. Όταν έλεγε και ο γέροντας ο Ιωσήφ, ο ησυχαστής, ο γέροντας μας που κοιμήθηκε, ότι όταν πάβουν τα ανθρώπινα αρχίζει ο Θεός, και όταν εξαντλείται η ανθρώπινη βοήθεια, τότε εμφανίζεται η θεϊκή βοήθεια. Και πράγματι είναι αποδεδειγμένο αυτό. Γι' αυτό το λέω αυτό το γεγονός, να ξέρετε ότι τίποτα δεν χάνεται. Εμείς να προσευχόμαστε για τον αδερφό μας, για τον κάθε άνθρωπο. Δεν θα χαθεί η προσευχή μας. Είναι αδύνατον πράγμα να χαθεί. Θα έρθει η ώρα που θα καρποφορήσει. Μπορεί εμείς να μην τη δούμε, μπορεί να μην το καταλάβουμε, όμως θα καρποφορήσει. Δεν πιστεύω ότι θα χαθεί ποτέ η προσευχή, διότι έχουμε χιλιάδες παραδείγματα τέτοια. Και οπωσδήποτε και εσείς, πιστεύω, ο καθένας στη ζωή του έχει μια, πώς να πούμε, απίστευτη σωρία τέτοιων καταστάσεων. Και ιδίως όταν ο άνθρωπος προσεύχεται ή στη Θεία Λειτουργία, έχει μεγάλη δύναμη αυτό. Και να σας πω και κάτι πρακτικό που είπαμε και άλλη φορά. Όταν λέμε προσευχόμαστε στη Θεία Λειτουργία, δεν εννοούμε μόνο να λέμε το όνομα του εμείς από μέσα μας στη Θεία Λειτουργία, αλλά μια συνήθεια ευλαβής που ευτυχώς άρχισε και στην Κύπρο να επανέρχεται πίσω, που υπάρχει στους άλλους ορθόδοξους λαούς και στο Άγιον Όρος, ότι οι άνθρωποι προσευχόντουσαν για τους αυτούς που είχαν ανάγκη στη Θεία Λειτουργία,
προσφέροντας στην Θεία Λειτουργία ένα πρόσφορο. Και το λέμε αυτό όχι να μαζεύουμε πρόσφορα, τι να τα κάνουμε τα πρόσφορα, αλλά έχει σημασία, διότι από κάθε πρόσφορο εξάγει ο ιερεύς μία μερίδα, ένα κομματάκι, το οποίο θέτει στο Άγιο Ποτήριο μέσα στο αίμα του Χριστού, λέγοντας τα ονόματα αυτών των ανθρώπων. Και είναι αδύνατο πράγμα αυτό το οποίο εμβαπτίζεται στο αίμα του Χριστού να αποτύχει. Είναι αποδεδειγμένο ότι ποτέ δεν έπεσε έξω η προσευχή της λειτουργίας, διότι είναι η προσευχή ολοκλήρου της Εκκλησίας, όχι της Εκκλησίας των ζώντων τώρα μόνον, αλλά η προσευχή, όταν λέμε Εκκλησία, εννοούμε από τον Αδάμ μέχρι σήμερα όλους όσους σώθηκαν και βρίσκονται στην Βασιλεία του Θεού. Όλοι οι Άγιοι, οι Άγγελοι και όλοι οι Άγιοι που έζησαν από τότε μέχρι σήμερα αποτελούν την Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, τίποτα δεν χάνεται. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Θεός μετά από 400 χρόνια λέει ότι άκουσε εν το στεναγμόν των ανθρώπων και κατέβηκε να τους σώσει, και έπιασε τον Μωυσή και του λέει έλα να σε στείλω στην Αίγυπτο. Και αυτόν τον Μωυσή, στο στίχο 35, τούτον τον Μωυσή όν ειρνήσαν το υπόντες τι σε κατέστησαν άρχοντα και δικαστήν, τούτον ο Θεός άρχοντα και λυτρωτήν απέστειλεν εχειρή αγγέλου το φθέντος αυτού αυτό εντιβάτο. Αυτό λοιπόν τον Μωυσή που οι Εβραίοι τον αρνήθηκαν και τον επέταξαν με το να του πω ότι ποιος έβαλε εσένα άρχοντα και δικαστή σε εμάς, αυτόν ο Θεός τον έπιασε και τον έκανε άρχοντα και λυτρωτή και τον έστειλε με τη δύναμη και με το χέρι του αγγέλου που του εφανερώθηκε στη βάτο. Και έτσι βλέπουμε ότι ο Θεός αυτά που πετάνε οι άνθρωποι τα μαζεύει ο Θεός, όπως λέμε. Αυτό που πετούν οι άνθρωποι ο Θεός το μαζεύει. Και αυτό να μην τα χάνουμε όταν βλέπουμε αποδοκιμασία εκ μέρους των ανθρώπων, και εκ παραλλήλου πάλι να μην ζητούμε πώς να πούμε, αναγνώριση των έργων μας από τους ανθρώπους. Διότι ούτε οι έπαινοι των ανθρώπων έχουν σταθερότητα, ούτε οι υβρισίες των ανθρώπων έχουν σταθερότητα. Και τα δύο παρέρχονται. Η γνώμη του Θεού να μας απασχολεί. Και αν ο Θεός έχει καλή γνώμη για μας, το πούμε έτσι, αν είμαστε δηλαδή ευάρεστοι ενώπιον του Θεού, αυτό είναι αιώνιον. Εάν δεν είμαστε ευάρεστοι ενώπιον του Θεού, τότε όσα καλά λόγια και μας πούν οι άνθρωποι, δεν λέει τίποτα αυτό. Θα μας πετάξει ο Θεός. Και αν ο Θεός δεν δοξάσει τον άνθρωπο, δεν δοξάζεται ο άνθρωπος με τις δόξες του κόσμου τούτου. Χάνονται όλα, διαλύονται. Είναι πολύ εφήμερη η δόξα του κόσμου. Η δόξα του Θεού όμως είναι αιώνια. Γι' αυτό λοιπόν λέει ότι αυτόν ακριβώς που ατίμασαν οι άνθρωποι, αυτόν που απέρριψαν οι άνθρωποι, αυτόν ο Θεός έπιασε. Δεν έπιασε άλλο, έπιασε τον ίδιο, ο οποίος ήταν σκουπίδι των ανθρώπων, των Εβραίων. Και τους έπιασε αυτό για να σώσει ακριβώς αυτούς που τον πέταξαν. Αυτό λοιπόν εξήγαγεν αυτούς πίσας τέρατα και σημεία εν τη Αιγύπτο και εν τη Ερυθρά θαλάσση και εν τη Ερήμο 40 έτη. Ο ίδιος Μωυσής είναι που έκαμε τα θαύματα εις την Αίγυπτο, εις την Ερυθρά θάλασσα, που άνοιξε η θάλασσα και πέρασε ο λαός του Ισραήλ, όπως ξέρετε, και ήταν μαζί τους 40 χρόνια εις την έρημο και ομιλούσε κατευθείαν με τον Θεό ο Μωυσής. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη παρησία εις τον Θεό σε όλες τις γενναίες, τουλάχιστον της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά μπαίνουμε στην περίοδο της Χάριτος, όπου έχουμε τον Πρόδρομο και τους Αποστόλους και την Εκκλησία, που έχουμε πλέον μεγαλύτερη παρησία και ελευθερία ενώπιον του Θεού. Αυτό λοιπόν ο Μωυσής είναι ο οποίος είπε στους Ιούς Ισραήλ ότι ο Θεός θα σας αναστήσει, θα εγείρει, θα εμφανίσει για σας προφήτη από μέσον των αδελφών σας, από σας τους ίδιους θα βγάλει κάποιον προφήτη σαν εμένα και αυτού να ακούσετε. Είναι η προφητεία του Μωυσέως για τον Χριστό, που είπε στους Εβραίους ότι ο Θεός κάποιον από σας θα τον αναδείξει προφήτη σαν εμένα και να το ακούσετε αυτού. Και βέβαια, όπως ξέρετε, οι Εβραίοι ούτε κατάλαβαν, τουλάχιστον οι πιο πολλοί,
ότι ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, ήταν αυτός για τον οποίον μίλησε ο Μωυσής. Και όπως ούτε τον Μωυσή κατάλαβαν, ούτε τους προφήτες κατάλαβαν, έτσι ούτε και τον Χριστό κατάλαβαν. Και τον περιμένουν τον Χριστό μέχρι σήμερα. Και βέβαια θα εκπληρωθεί ο λόγος του Χριστού που τους είπε ότι θα έρθει κάποιος άλλος εις το όνομά μου και αυτόν θα το δεχτείτε και θα αποθάνατε στην αμαρτία σας. Και αυτός ο άλλος δεν είναι κανένας άλλος βέβαια εκτός από τον Αντίχριστο, δηλαδή αυτόν που θα εμφανιστεί. Όταν λέμε Αντίχριστο δεν εννοούμε κανένα τέρας, εννοούμε έναν άνθρωπο ιστορικών συγκεκριμένων, ο οποίος θα εμφανιστεί στον κόσμο και θα είναι Εβραίος, διότι θα είναι εκ των Εβραίων, το λέει η Αγία Γραφή, και αυτός θα παρουσιάσει τον εαυτόν του ως τον Χριστόν και θα κάνει την παγκόσμια αυτήν κυβέρνηση, θα θελήσει να κάνει την παγκόσμια κυβέρνηση με κέντρο βέβαια της Σιών, τον Ισραήλ, τον Σιωνισμό. Αυτού του Αντιχρίστου, της προετοιμασίας αυτής της καταστάσεως, πολύ πρόθυμοι εργάτες, πολύ πρόθυμοι συνεργοί είναι ακριβώς οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι διαλαλούν παντού ότι η Δευτέρα Παρουσία έγινε ένα ορατός και θα έρθει η ορατή έλευση του Χριστού, που θα είναι ορατός και θα κάνει μια κυβέρνηση παγκόσμια με κέντρο την Ιερουσαλήμ, και γι' αυτόν τον λόγο να αρνούνται να πάνε στρατιώτες. Όχι επειδή δεν θέλουν να πιάνουν όπλα, όχι, αλλά επειδή θεωρούν τον εαυτόν τους σαν στρατιώτες του Ισραήλ, σαν στρατιώτες της Σιών, και γι' αυτόν τον λόγο δεν δέχονται να υποταχθούν σε άλλους στρατούς, ούτε αναγνωρίζουν άλλον κράτος εκτός από το κράτος της Σιών. Είναι καθαρά όργανα του σιωνισμού, και βέβαια ίσως οι άνθρωποι εντιαφελία τους να μην καταλαβαίνουν τι κάνουν, όμως οπωσδήποτε ο εγκέφαλος που είναι στην Αμερική ξέρει πολύ καλά που κατευθύνει τα πράγματα. Είναι αποδεδειγμένο ξεκάθαρα από τα έργα τους, από τα βιβλία τους, από τα περιοδικά τους, ότι όλα τίνουν στην ετοιμασία αυτής της κυβέρνησης η οποία θα εγκατασταθεί στο Ισραήλ με σκοπό να κυβερνήσει παντού. Τώρα, αν θα επιτύχει ή όχι, αυτό ο Θεός το γνωρίζει. Εμείς όμως βλέπουμε την πραγματικότητα των έργων τους. Αυτός εστίν ο γενόμενος στην την εκκλησία εν τη ερήμο μετά του αγγέλου του λαλούντος αυτόν το όρι συνά και των πατέρων ημών όσοι δέξε το λόγια ζώντα δούν ημίν. Αυτός λοιπόν ήταν εκείνος, ο Μωυσής δηλαδή, που ήταν η συνάθεση του λαού στην έρημο. Θυμάστε την διήγηση με τον άγγελο που του μίλησε στο όρο συνά, που είπαμε προηγουμένως ότι ο άγγελος μίλησε στο όρο συνά, ο Χριστός δηλαδή, και ο οποίος παρέλαβε λόγια ζώντα και μας έδωσε λόγια ζώντα σε μας, ζωντανά λόγια δηλαδή. Τι σημαίνει ζωντανά λόγια? Ο λόγος του Θεού είναι λόγος ζών, ζωντανός λόγος. Γιατί είναι ζωντανός λόγος? Διότι ενεργεί και μόνος του. Πώς ενεργεί μόνος του? Ένα απλό παράδειγμα: ο καθένας μας να κοιτάξει τον εαυτόν του, να δει πώς ήταν πριν να γνωρίσει τον Χριστό και πώς έγινε μετά που γνώρισε τον Χριστό. Ποια δύναμη τον άλλαξε? Μήπως του δώσαν λεφτά? Μήπως του δώσαν, ας πούμε, εξουσίες? Του τάξαν πράγματα πολλά? Του τάξαν πιλάφια στον παράδεισο που στάσει το Κοράνι? Του τάξαν, ξέρω εγώ, πράγματα άλλα ένδοξα? Τίποτα από όλα αυτά. Αλλά ο λόγος του Θεού ως μία δύναμης, ζώσα δύναμης, το μετέβαλε. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, θέλεις να δεις, λέει, έναν ιατρίον ζωντανόν, ένα θαύμα, έναν χώρο που μεταβάλλει? Δες στην εκκλησία. Μπαίνει στην εκκλησία λύκος και βγαίνει πρόβατον. Μπαίνει ένας λύκος κακούργος και βγαίνει πρόβατον άγακον. Μπαίνει ληστής και βγαίνει άγιος. Μπήκε, λέει, ο Τελώνης, ο Μαθαίος, και βγήκε Ευαγγελιστής. Μπήκε πόρνη γυναίκα και βγήκε Αγία Σόφρον. Μπήκε ο Πέτρος που αρνήθηκε και έγινε κορυφαίος.
μπήκε διώχτης ο Παύλος και έγινε σκεύος εκλογής. Και λέει ένα σωρό τέτοια παραδείγματα, πώς μπαίνουμε στην εκκλησία θηρία, γεμάτα πάθη και αμαρτία, και βγαίνουμε διαφορετικοί. Αυτή είναι η δύναμη της εκκλησίας, αυτή είναι τα ζώντα λόγια του Θεού. Οπότε όταν θέλουμε να δούμε μια αλλαγή μέσα μας ή να αλλάξουν οι άνθρωποι του περιβάλλοντος μας, τότε δεν πρέπει να έχουμε καμία ανησυχία, παρά μόνο την ανησυχία να συναντήσουμε τον Χριστό. Εάν ο Χριστός έρθει εις τον άνθρωπο, τότε όλα πάβουν. Τότε εύκολα ο άνθρωπος εγκρατεύεται, εύκολα ο άνθρωπος γίνεται σόφρον, εύκολα ο άνθρωπος όλα αυτά που του φαίνονται παλιά δύσκολα τα κάνει με πολύ μεγάλη ευκολία, εάν λαλήσει μέσα του το Πνεύμα του Άγιον. Πολλές φορές διαρωτώνται οι άνθρωποι, μα πώς είναι δυνατό, μα να πιστέψω εγώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που γίνονται μοναχοί και δεν ξέρω εγώ, δεν παντρεύονται, δεν έχουν σχέση με γυναίκες, δεν ξέρω εγώ, κοπέλες δεν έχουν σχέση με άντρες. Υπάρχουν σήμερα κοπέλες που δεν έχουν σχέση με άντρα, αδύνατον. Τι τα λένε, οι άνθρωποι που δεν γνώρισαν τη δύναμη του Χριστού. Ή αν ήξεραν τη δύναμη του Χριστού, θα καταλάβαιναν τότε πόσο εύκολο είναι η σοφροσύνη για τον άνθρωπο που ενεργεί μέσα στο Πνεύμα του Άγιον. Πόσο εύκολο είναι η πτωχία, πόσο εύκολο είναι να αρνηθείς την ύλη, να αρνηθείς τον κόσμο, να αρνηθείς τα πάντα όταν μέσα σου λαλήσει το Πνεύμα του Άγιον. Άρα λοιπόν αυτά που μας φαίνονται βουνά δεν είναι βουνά, είναι τα πάθη μας που είναι βουνά. Εάν μπει το Πνεύμα του Άγιον, τότε γινόμαστε σόφρονες, όλα μας είναι εύκολα. Τότε που ήταν αδύνατο να σταθούμε στην εκκλησία ένα λεπτό με αλυσίδες να μαζέψουν στην εκκλησία, θα τα σπάζαμε τις αλυσίδες και θα φεύγαμε. Με τα ώρες ολόκληρες στην εκκλησία. Θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος ήρθε ένα παιδί και προσπαθούσε να τον πείσει να εξομολογηθεί. Δεν ξέρω πώς έπεσε εκεί. Ήρθε με κάτι φίλους του και μπήκε και αυτό να εξομολογηθεί. Με ειρωνία να εξομολογεί τον. Αλλά μετά του λέω για την προσευχή, να προσεύχεσαι. Μα δεν έχω χρόνο. Τέλος πάντων, λέει, καλά, και θα γίνω χριστιανός σημαίνει δεν θα πηγαίνω δισκοθήκες, δεν θα έχω φίλους, δεν θα έχω φίλες, δεν θα κάνω αυτά πράγματα, δεν μπορώ να μην τα κάνω αυτά. Τέλος πάντων, λέω, κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά τουλάχιστον κάνε λίγη προσευχή. Κάνε λίγη προσευχή. Μα τι προσευχή. Του λέω, κάνε λίγες μετάνοιες κάθε βράδυ. Μετάνοιες, δεν μπορώ να κάνω μετάνοιες. Το κάνουμε τρεις μετάνοιες. Τι είναι τρεις μετάνοιες, ρε παιδί μου, ολόκληρος αθλητής. Δεν μπορεί να κάνει τρεις μετάνοιες. Έστω κάνω αυτό το πράγμα. Λέει, δεν θέλω, μπορώ να κάνω τρεις μετάνοιες. Βρέα, μα σου πέσουν τα παπούτσια σου κάτω, θα σκύψει να τα πάρει. Έστω μια μετάνοια κάθε βράδυ, κάνε μια μετάνοια. Και λέγε, κύριε σου Χριστέ, ελέσομαι. Στα πολλά, τον έπεισα κι εγώ να κάνει μια μετάνοια κάθε βράδυ. Δηλαδή να σκύβει μια φορά και λέει μια φορά την ευχή. Αυτό το παιδί σε 6 μήνες έκαμνε 500 μετάνοιες κάθε νύχτα. Αυτός που όταν στη σκήτη μας, στη σκήτη τότε, μπήκε στον Εσπερινό για ένα δύο λεπτά. Μετά δεν έκανε αγρυπνίες. Όλη νύχτα σε αγρυπνίες. Όπου είχε αγρυπνίες στη Θεσσαλονίκη πρώτος. Και επειδή ήταν έτσι και με μαλλιά και έτσι με ακατάστατος, ακόμα φορούσε τα παλιά τα ρούχα του, τον έβλεπαν και οι ιερείς και τρόμαζαν. Σου λέει, τι είναι αυτός τώρα, πού βρέθηκε εδώ μέσα. Πήγαινε να κοινωνήσει και του έλεγαν, Έλληνας είσαι, παιδί μου, λέει, Έλληνας. Φοβόντουσαν να κοινωνήσουν. Ήταν αγρή άνθρωπος. Λοιπόν, και πολλά τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή, όταν μπήκε μέσα του ο Χριστός, τότε έπεσαν όλα τα τείχη. Όταν δεν ήταν ο Χριστός, τότε όλα τα τείχη ήταν όρθια. Άρα λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι να πείσουμε διανοητικά τον άλλον, αλλά να γνωρίσει η ψυχή του των Χριστών. Όταν γίνει αυτό, τότε όλα πλέον καταργούνται και γίνονται εύκολα και ο άνθρωπος ελευθερώνεται και τότε καταλαβαίνει σε ποια πνευματική δουλεία ανεβρίσκεται και σε ποιο σκοτάδι, χειροπιαστό σκοτάδι ήταν μέσα. Όλοι νομίζω έχουμε εμπειρία, διότι πιο πολλοί από εμάς δεν γεννηθήκαμε, ας πούμε, σε χριστιανικά περιβάλλοντα και ξέρουμε τι σημαίνει να ζει κανείς μακράν του Θεού. Πραγματικά είναι σκότος ψηλαφιτών, σκότος που το πιάνεις με το χέρι σου. Ο μακράν του Θεού άνθρωπος, ο άνθρωπος που αποουσιάζει από μέσα του ο Θεός,
βρίσκεται σε ένα πηχτό σκότος, σε ένα πηχτό σκοτάδι. Γι' αυτό δεν πρέπει να τα βάλουμε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, ούτε να ζητάμε λόγο. Όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο μέσα του και του φωτίσει το σκότος, τότε όλα θα τα καταλάβει, όλα θα τα κάνει, όλα θα του είναι εύκολα. Γι' αυτό η προσευχή είναι το πρώτο όπλο και όχι τα λόγια. Λοιπόν, εγώ εδώ νομίζω ότι πρέπει να τελειώσω. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε να πείτε κάτι. Ορίστε. Συγγνώμη, δύο λεπτά να έρθει ο Άγγελος με το μεγάφωνο. Είπετε για το πρόσφορο. Όταν μιλάτε για πρόσφορο, εννοάτε άρτο. Ναι, άρτο. Και αυτόν τον άρτο τον παίρνουμε μόνο στα μνημόσυνα. Τον παίρνουμε και σε άλλες περιπτώσεις. Κανονικά, στις υπόλοιπους ορθόδοξους λαούς, στη Ρωσία, παραδείγματος χάρη, και στους υπόλοιπους Σλάβους, κάθε πιστός που ευρίσκεται στην Θεία Λειτουργία, ιδιαίτερα αυτοί που θα κοινωνήσουν, όλοι παίρνουν ένα πρόσφορο. Αλλά όχι πρόσφορα μεγάλα όπως κάνουμε εμείς, κάτι πολύ μικρά, σαν μπισκότα. Πολύ μικρά. Όπως κάνουμε στο Άγιον Όρος. Πολύ μικρά προσφορά και μικρά. Και δίνει το πρόσφορο μαζί με τα ονόματά του. Από το πρόσφορο ο ιερέας βγάζει τη μερίδα, εάν δεν βγάζει από εκεί το σώμα του Χριστού, θα βγάλει ένα μικρό κομματάκι, θα το βάλει στο Άγιο Δισκάριο, λέγοντας τα ονόματα αυτά των ανθρώπων. Η παράδοση της Εκκλησίας είναι αυτή, πρόσφορο το οποίο ζυμώνουμε μόνοι μας, σωστά, με προζύμη, και το δίνουμε στην Εκκλησία. Πρέπει να επανέλθουμε πίσω στην παράδοσή μας, να σταματήσουμε αυτή την βιομηχανοποίηση της προσευχής, δηλαδή που κάνουμε παραδείγματος χάρη για πολλές στην Κύπρο γιορτές, τις κάνουμε τηλεφωνικά και ξέρω εγώ δίνουμε 2 λίρες για μια γιορτή. Αυτά πράγματα είναι απαράδεκτα. Τι σημαίνει προσφορά? Πηγαίνουμε στην Εκκλησία, δίνουμε τα υλικά για την Θεία Λειτουργία. Ποια είναι τα υλικά αυτά? Είναι το πρόσφορο, είναι το νάμα, το κρασί, είναι το λάδι και τα καντήλια, είναι το κερί, το γνήσιο για την Θεία Λειτουργία. Αυτή είναι η προσφορά μας, είναι το θυμίαμα, είναι η προσφορά η δική μας εις τη Θεία Λειτουργία. Δεν είναι οι λίρες μας. Να το κάνουμε μόνοι μας. Και αν μπορούμε μόνοι μας, και να μην πάμε στο μπακάλι και να αγοράζουμε ψωμιά από αυτά που... Δεν πειράζει αν είναι αγοραστό. Τώρα τι να πούμε. Εάν δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας, αγοράζετε το. Καλά. Στην εκκλησία κάθε Κυριακή μπορεί να υπάρχουν 400 άτομα. Αν πάρουν 400 άρτους, θα βάλουν μέσα στη Θεία Κοινωνία από ένα... Βάζω ένα πολύ μικρό κομματάκι, ένα ψίχουλο. Ένα ψίχουλο από κάθε άρτο. Γίνεται αυτό και στην Κύπρο? Βέβαια, πάντου γίνεται. Όπου γίνεται η λειτουργία, γίνεται. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Συγγνώμη, Άγγελε, έλα εδώ μπροστά. Να έρθει το παιδί για να ακούν όλοι. Για να ακούω κι εγώ κιόλας. Όταν γράφουμε τα ονόματα μας για την προσκομιδή, να γράφουμε και τους και κοιμημένους μας? Ασφαλώς. Για μας είναι πεθαμένοι, για τον Θεό δεν υπάρχουν πεθαμένοι. Για τον Θεό είναι ζώντες όλοι. Η Θεία Λειτουργία προσφέρεται υπέρ όλης της οικουμένης, υπέρ των ζώντων και των κοιμημένων. Μπορεί αυτά που λέμε να φαίνονται παιδικά ή όχι, ας πούμε, της ώρας, αλλά δυστυχώς ιδίως στην Κύπρο, στον ελληνικό χώρο, έγινε τέτοια άγνοια πλέον του κόσμου, φταίμε και εμείς βέβαια οι ιερείς, και φτάσαμε να ξαναρχίσουμε από το μηδέν, από το αλφαβήτα, να διδάξουμε ξανά τον κόσμο πώς πρέπει να πηγαίνει η Εκκλησία, πώς πρέπει να κάνει το σταυρό του, πώς πρέπει να παίρνει το πρόσφορό του και τέτοια πράγματα. Καταντήσαμε δηλαδή σχεδόν, πώς να πούμε, τώρα ξαναμπαίνουμε στην Εκκλησία σωστά. Ναι, άλλα Άγγελε. Σχετικά με τον Άστον πάλι, γράφουμε τα ονόματα. Πρέπει, θέλουμε να κάνουμε προσευχή, λόγω χάρη να κάνετε προσευχή για τα παιδιά μας. Πρέπει να βάλουμε το όνομα των παιδιών μας, όχι η οικογένεια. Εάν υπάρχουν λόγοι, βέβαια καλύτερα τα ονόματα ένα-ένα.
Αλλά προσέχετε να μην κάνετε υπερβολές, όπως κάνουν πολλοί, που ας πούμε, και να σκεφτείτε ότι είναι πολλοί άνθρωποι, πολλά τα ονόματα. Δηλαδή να βάλουμε τα απαραίτητα ονόματα. Όχι, ξέρω εγώ, 500 ονόματα ο καθένας, διότι και πρακτικά μετά δεν γίνεται, είναι αδύνατο. Βλέπετε που πιο πολλές απορίες έχουμε για τους άρθρους παρά για, για τις πράξεις των Αποστόλων. Διότι πράγματι απασχολούν αυτά. Επειδή παραδείγματος χάρη βάλω οικογένεια, εγώ όταν παίρνω τον άρτο μου. Η οικογένειά μου, τα τέκνα μου και τα εγγόνια μου. Αλλά πιο καλό είναι τα ονόματα. Κάθε άνθρωπος δεν είναι ανώνυμο πλήθος. Είναι ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Νίκος. Έτσι είναι. Πάλι για τους άρτους. Εντάξει. Άμα είναι για τους άρτους να σας... Κάνουμε ένα ειδικό μάθημα μια μέρα να φέρουμε εδώ να σας δείξουν πως ζυμώνουν κιόλας. Μην νομίζετε ότι είναι αστείο που το λέω, διότι τελικά νομίζω ότι τουλάχιστον γυναίκες πρέπει να διοργανωθεί κανένα μάθημα που να μάθετε να μαγειρεύετε νηστίσιμα φαγητά και να μην ταλαιπωρείτε την οικογένειά σας με ντομάτες και ελιές και να κάνετε και άρτους. Δεν είναι, διότι δεν ξέρουν, ιδίως στην Κύπρο είδα και εγώ ότι δεν ξέρουν να μαγειρεύουν νηστίσιμα. Μόνο σούβλες ξέρουν να κάνουν. Νηστίσιμα δεν ξέρουν. Για το Μωυσή ήθελα να ρωτήσω κάτι. Εφόσον ήμουν τόση χάρη από το Θεό ο Μωυσής, γιατί δεν έφτασε στην κίνηση της Ευαγγελίας και πέθανε μακριά. Αυτό είναι το μυστήριο του Μωυσέως. Ότι επειδή σε κάποια στιγμή ο Μωυσής δεν τήρησε τον λόγο του Θεού, παρόλο την ταλαιπωρία και την περιπέτεια, το Θεός δεν το επέτρεψε να μπει στην κίνηση της Ευαγγελίας. Τον άφησε έξω. Η αμαρτία του Μωυσέως ήταν ότι εγώγκησε κάποτε, όταν ο λαός του δημιούργησε προβλήματα, εγώγκησε ο Μωυσής και αυτός ο εγώγκισμός που έκανε, ο Θεός δεν του επέτρεψε να πάει στην κίνηση της Ευαγγελίας. Ναι. Όμως είναι και ένα άλλο μυστήριο, για να φανεί ότι τελικά δεν είναι ο Μωυσής που τους έσωσε, αλλά ο Θεός. Έτσι, καταργούνται οι άνθρωποι και παραμένει μόνο ο Θεός. Αυτός έσωσε τον λαό του Ισραήλ, όχι ο Μωυσής. Τι θα πάθουμε, ο Θεός ξέρει. Κοιτάξτε, επειδή τελείωσε η ώρα, να σας πω το εξής, ότι αυτή είναι τελευταία φορά. Και την επόμενη φορά θα πούμε πότε θα ξαναρχίσουμε το Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε, εύχομαι ο Θεός να είναι μαζί σας, να σας σκεπάζει, να έχετε καλές διακοπές και καλό καλοκαίρι. Να κάνουμε προσευχή και να φύγουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, και πάντως του των Αγίων αμήν. Χριστός ανέστε εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εντός μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστε, Κύριος. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.